Με μία ακόμα ανάρτηση, ο Έντι Ράμα ανακοίνωσε ότι θα βρίσκεται στην Αθήνα την Κυριακή στι 11 το πρωί και θα υποδεχθεί του ομοεθνεί του στο Christmas Theater στο Γαλάτσι. Ένα χώρο που έκλεισε τελικά χθε μετά από πολλέ προσπάθειε που έγιναν για ανέβρεση άλλου μεγαλύτερου ή ανοιχτού χώρου, όπω η πλατεία Συντάγματο ή η πλατεία Κοντζιά. Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ιδιωτική και αχρίαστη την επίσκεψη, η οποία προκαλεί την ώρα που ο Φρέντι Μπελέρη παραμένει στη φυλακή. Δεν είναι δουλειά μα να ερμηνεύσουμε του του Έντι ράμα, ναι. Ούτε να αντιπαρατεθούμε επί μία υποτιθέμενη σκοπιμότητα. Δουλειά μα είναι με τι πράξει μα, όχι με τα ωραία λόγια, mm -hmm. να δείχνουμε το σεβασμό στο κράτο δικαίου mm -hmm. και ότι έχουμε πολύ μεγάλο δίκιο με το μέρο μα mm -hmm. και δεν φοβόμαστε γι' αυτό. Μάλιστα. Τι θέλω να πω, μα λένε ταυτόχρονα γιατί έρχεται το ράμα, χωρί να λένε τι και πώ θα μπορούσε να γίνει, και απ' την άλλη λένε γιατί βάλατε τον Μπελέρη. Εγώ θα πω και τον Πύρο Δήμα ναι, στο, ναι, ναι. ναι, ναι. στο ψηφοδέλτιο. Ξέρετε, όμως. πολιτική. Και εσωτερική και εξωτερική. Εδώ πέρα δεν είναι διμερές ζήτημα, είναι ζήτημα κράτου δικαίου. Mm -hmm. Η στήριξη στο κράτος δικαίου, στα ανθρώπινα δικαιώματα γίνεται με πράξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Εντιράμα, ο οποίος προσπάθησε να καθησυχάσει για τις προθέσεις του, ότι δηλαδή δεν έχει διάθεση να αναμειχθεί στα εσωτερικά της Ελλάδας ενώ εκλογών, Αναμένεται να παρουσιάσει την επιστολική ψήφο τη ομοεθνή του, αλλά και 20 πρόσωπα αλβανική καταγωγή, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν διαπρέψει. Αυτά τα πρόσωπα θα σταθούν στο πλευρό του, όπω θα πει, εν ώψη των εκλογών στην Αλβανία την άνοιξη του 2025. Οι αντιδράσει πάντω και μέσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο για την επίσκεψη παραμένουν. Μπορεί να το απαγορέψει, Όχι. Αλλά ειλικρινά σα το λέω, πώ γίνεται ένα θέμα μέγα, εάν η επικοινωνία το αναδείξει. Α μην το προβάλλει κανένα κανάλι. Κανένα, σαν να μην έχει γίνει. Ε, δεν γίνεται. Γίνεται. Δεν πρέπει να το αναδείξει κανένα. Δεν να αναδείξει Γιατί εδώ έρχεται. Γιατί είναι κάτω το βάζει κάτω από τη χαλή, κύριε Παπατολίδη. Δεν, είναι δεν το βάζει κάτω από τη χαλή, απλά δεν το αναδεικνύει, δεν του δίνει αυτό που ο ίδιο ζητά. Προβολή. Στην προβολή. Και... Κριτική ασκή και η αντιπολίτευση, Τή... η οποία υποστηρίζει ότι η επίσκεψη θα έπρεπε να είχε αποτραπεί ιδανικά θα πρέπει να έχει αποτραπεί διπλωματικά και σύμφωνο δεν θα πρέπει να πάρει και την κατάλληλη προβολή σε περίπτωση που γίνει. έτσι ώστε να μην δώσουμε στον Πρωθυπουργό τη Αλβανία αυτό που θέλει. Το οποίο είναι ξεκάθαρα μια προβοκάτσια. Συγγνώμη για την έκφραση, αν μου επιτρέπετε. Είναι σαν να μα φτύνουν και να λέμε ότι βρέχει. Και επικαλούμαστε εμεί αυτή τη στιγμή τον νομικό πολιτισμό των άλλων χωρών, όταν ξέρουμε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτω διάκριση εξουσιών.